Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. 830 ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω ότι πριν περάσουμε στην αριθμολογία, mm-hmm. το πρώτο και βασικότερο σχόλιο που από μόνο του αποκαλύπτει το ότι πρόκειται για απάτη αυτού του είδους αυξήσεις είναι όταν ο ίδιος πρωθυπουργός μιλάει για αυξήσεις που δεν θίγουν τις ενδοχές της οικονομίας. Και εκεί, κατά τη γνώμη μας, είναι και το ουσιαστικό, το βασικότερο πρόβλημα. Γιατί παραμένει αυτός ο απαράδεκτος νόμος, που διατηρήθηκε και από την κυβέρνηση, νόμος και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση και με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Και κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα ο κατώτατος μισθός ακόμα να μην έχει καλύψει την πραγματικότητα, να βρίσκεται στα όρια του μισθού της προδωδεκαετίας από το 2012 μέχρι σήμερα. Στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει κατά πολύ ο κατώτατος μισθός, την ώρα που η ακρίβεια κατατρώει τις όποιες αυξήσεις. Και βέβαια ακόμα και αυτή η ιστορία με το υποτιθέμενο ξεπάγωμα των τριετιών κρύβει το γεγονός ότι έχουν γραφτεί στον πάγο οι τριετίες όλων των εργαζομένων από το 2012 μέχρι σήμερα, γιατί ακόμα και αυτή η υποτιθέμενη εφαρμογή των τριετιών σε όποιους αφορά, γιατί δεν αφορά και το σύνολο των εργαζομένων, ξεκινάει από εδώ και στο εξής, δηλαδή διαγράφοντας τις προϋπηρεσίες τόσων εργαζομένων που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν δει ούτε για αστείο τις αυξήσεις που δικαιούνται στους μισθούς. Τώρα, κυρία Κομνηνάκα, η αποτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τη συζήτηση που είχαμε την τριήμερη, την πρόταση δυσπιστίας, τα όσα έγιναν και βέβαια το μήνυμα που εισπράττει η κοινωνία κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από όλη αυτή την συζήτηση. Κοιτάξτε, ακόμα αν θέλετε και αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα για τον κατώτατο μισθό επιβεβαιώνει την στάση του ΚΚΕ σε σχέση με την πρόταση δυσπιστίας, ότι η μομφή προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αποδοθεί για το σύνολο της πολιτικής της. Και τέτοια μομφή καταθέτει και το ΚΚΕ μέσα από την καθημερινή του δράση, καταθέτουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, το λαϊκό κίνημα, ο ίδιος ο λαός, που δεν περιμένει, αν θέλετε, αυτού του είδους τις συζητήσεις στη Βουλή, που πολλές φορές έχουν και προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα. Ακόμα και παρά τους υψηλούς τόνους, δεν μπορούν να κρύψουν τις συμφωνίες ή τη συμβολή και άλλων κομμάτων τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση που πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό γίνεται και από τα υπόλοιπα κόμματα που υποτίθεται συνυπέγραψαν την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση, όταν για μια σειρά πολιτικές επιλογές, οι οποίες βέβαια καλώς κρίνονται και κατακρίνονται και από τον ίδιο το λαό, έχουν όμως βάλει πλάτη και τα άλλα κόμματα που υποτίθεται ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης στην ίδια τη Βουλή. Βεβαίως δεν μπορεί να μην σχολιαστεί το πραγματικά το ρεσιτάλ φράσης προκλητικότητας και θεατρινισμού που είδαμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και βέβαια στην ομιλία του υπόλογου Υπουργού Δατατέμπη, ο οποίος λίγο πολύ ήρθε ξανά για να εμφανιστεί ως άμυρος ευθυνών για το έγκλημα, σε συνδυασμό και με άλλες απαράδεκτες δηλώσεις που ακούστηκαν από τα χείλη των υπουργών της κυβέρνησης. Με χαρακτηριστικότερη αυτή που άγγιζε και τα όρια της χιδεότητας του Υπουργού Φλωρίδη, που μίλησε για μπάζα. Για τα μπάζα, ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε σήμερα για μπαζώματα. Όταν ο ίδιος ο λαός και βεβαίως οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων έχουν πολλά γράμματα για τη γούνα των σκέτων συγκεκριμένων υπουργών της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων υπουργών, για το πώς χειρίστηκαν με απαράδεκτο τρόπο το έγκλημα των τεμπών και πώς συγκαλύφθηκαν και συνεχίζουν να συγκαλύπτονται ερωτήματα
που παραμένουν αναπάντητα σχέση με το πώς. Και για το ίδιο το έγκλημα και για το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Κυρία Κομνηνάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρέπει να παίξει και ένα ένθετο και γι' αυτό πρέπει να τελειώσουμε κάπως νωρίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.